Τώρα, καλά θα πάτε κι εσείς με αυτά που θα πει η Μαργαρίτα Κάρδη, εργατολόγος, και ο Χρήστος Κρήγκας, ο φοροτεχνικός, διότι έχουμε χρηστικές πληροφορίες να σας δώσουμε για αυτή τη στήλη. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Εσείς σηκώνεστε σιγά-σιγά, φτιάχνετε το καφεδάκι σας. Θα σας πούμε για αυτά που έρχονται. Να υποδεχτώ και την Μαργαρίτα Κάρδη. Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς, κύριε Παγώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ζάρι το έχω εγώ δίπλα μου σήμερα, τον κύριο Κρήγκα. Ο κύριος Χρήστος Κρήγκας, ο φοροτεχνικός. Βέβαια, είναι το ζάρι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, να είστε καλά. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Πρώτη φορά που είμαστε μαζί εδώ. Ναι, μετά την. Η Μαργαρίτα είναι έμπειρη σε αυτό το που κάνει το ασφαλιστικό, το εργατικό. Το ξέρω, το γνωρίζω, το ξέρω. Η άποψή τη έχει τη βαρύτητα. Είστε και οι δύο πολύ πολύ έμπειροι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε όμως με την κυρία Κάρδερ, γιατί έχει πάλι είδηση επί του πιεστηρίου και αφορά πολύ κόσμο. Έχουμε μία πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ, που δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ και δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη άνω των 30.000 με βάση την τελευταία διάταξη για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 6.000 για τους αγρότες, να κατευθυνθούν στον ΟΠΕΚΑ και να λάβουν το επίδομα του ανασφάλιστου υπερήλικα, το οποίο σήμερα είναι κοντά στα 400 ευρώ, πολλές φορές είναι και μεγαλύτερο και από μία σύνταξη γύρατος. Μάλιστα. Αν είναι και μειωμένη. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται, εισοδηματικά κριτήρια, το να μην λαμβάνει ο ή η σύζυγος σύνταξη άνω των 400 ευρώ. Πάντως, ήταν κάτι που γινόταν στο παρελθόν, είχε διακοπεί. Μάλιστα. Και τώρα επανέρχεται αυτή η δυνατότητα και είναι πάρα πολύ σημαντική. Για πάμε τώρα στο δημόσιο. Οι υπάλληλοι που μπορούν να λάβουν τώρα μπόνους παραγωγικότητας, από ποιους κλάδους μέχρι τι ποσό μπορεί να είναι αυτό, δηλαδή σε σχέση με τον ετήσιο βασικό μισθό. Ωραία. Για να πάμε πούμε λοιπόν ότι θα έρθει ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι μπόνους παραγωγικότητας, που θα αντιστοιχεί στο 15% έως 15% του ετήσιου βασικού μισθού τους, αφορά όλες τις βαθμίδες, όχι μόνο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο έχουμε δει να λειτουργεί στο παρελθόν, πρόσφατο παρελθόν, με τις συντάξεις του ΕΦΚΑ, όπου πήραν οι υπάλληλοι πριν παραγωγικότητας για να βγάλουν κάποιες. Λειτουργήσε. Βεβαίως, λειτουργήσε. Και στο 15-55 επίσης. Οι στόχοι λοιπόν θα είναι. Και το τεκμηριωμένο υλικό, αυτοί οι στόχοι θα καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα ανταμοιβής. Να πούμε ότι αφορά περίπου 40 εκατομμύρια σε ετήσια βάση να διανέμονται σε αυτούς τους υπαλλήλους. Mm-hmm. Θα στοιχειοθετείται από την αρχή του έτους. Mm-hmm. Θα επιλέγονται οι δικαιούχοι και το ύψος της ανταμοιβής θα πραγματοποιείται από τους προϊσταμένους στο τέλος του έτους. Να δούμε δηλαδή αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Μάλιστα. Τώρα, εγώ λίγο εδώ να εκφράσω κάποιο φόβο, η επιλογή από τους προϊσταμένους καλό θα είναι να είναι καθαρά με κριτήρια αντικειμενικά και όχι με προσωπικά σε κάθε υπηρεσία. Να το προσέξουμε λίγο αυτό. Έχουμε δει όμως και άλλες παρεμβάσεις στο δημόσιο και να τις επαναλάβουμε. Από 1η-1η του 2024 είδαμε για πρώτη φορά λοιπόν μετά από 14 χρόνια να υπάρχει μία οριζόντια αύξηση σε κάθε βαθμίδα που είναι 70 ευρώ. Είχαμε αύξηση οικογενειακών παροχών και ήταν 70 ευρώ για το πρώτο παιδί, 120 για το δεύτερο, 170 για τρία παιδιά, 220 για τέσσερα και 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Δηλαδή 220 είναι 70. Ναι, ναι. Είναι μια σημαντική παροχή. Όντως. Από αρχές του έτους. Είχαμε επίσης μια αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέσης ευθύνης που αφορά περίπου 65.000 δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό το επίδομα θέσης ευθύνης, κύριε Παγάνη, μπαίνει και στη σύνταξη. Μάλιστα. Είναι συντάξιμος μισθός και αυτό. 15 ευρώ για επίδομα ιδιαιτέρων συνθήκων εργασίας σε στελέχη ενόπλων δυνάμεων σωμάτων ασφαλείας που είναι έγγαμοι κτλ. Και επίσης, ή έχουν παιδιά, και έχουμε και μία αύξηση στα μέλη ΔΕΠ, πολύ σωστά, πολύ ορθά και πολύ μικρό το ποσοστό για τα μέλη ΔΕΠ, ένα 10%. Καλό θα ήταν να ήταν και παραπάνω. Αυτές συνολικά ήταν οι αλλαγές που είδαμε για τους δημοσίους υπαλλήλους από 1η-1η του 2024. Περιμένουμε λοιπόν το νομοσχέδιο και θα το ξανασυζητήσουμε όπως θα ψηφιστεί, να δούμε τι θα ισχύσει από 1η-1η του 2025 και μετά. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στον κύριο Κρήγκα, διότι αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε μας αφορά όλους και όλες. Υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να δούμε τώρα, τι αλλάζει. Κύριε Παγάνη, πριν
πούμε κάτι για τις κάρτες που προφανώς έχετε ετοιμάσει. Να πούμε κάτι, επειδή σαν κανάλια παίζετε κάποια θέματα τις τελευταίες μέρες και αυτό αφορά και την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων του 2022. Να πούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί βλέπουμε πάρα πολύ, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν τόσα λίγα εισοδήματα, ένα θέμα το οποίο παίζει πάρα πολύ, ή δηλώνεται εισόδημα στην Ελλάδα, κοντά στα 6,5 εκατομμύρια Έλληνες δηλώνουν μόνο μέχρι 12.000 ευρώ. Είναι καλό στη χώρα μας να μην είμαστε μόνο διαπιστωτικοί, καταγγελτικοί, ειδικά εμείς οι επιστήμονες, οι οποίοι βγαίνουμε να πούμε μέσα από τη δουλειά μας κάποια πράγματα. Mm-hmm. Πρέπει να λέμε κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρα, πρέπει να γίνει κατανοητό και πρέπει να το επικοινωνήσει καλύτερα η κυβέρνηση. Όταν έχεις ένα φορολογικό συντελεστή 9% από τους μικρότερους φορολογικούς συντελεστές που υπάρχουν στην Ελλάδα μέχρι τα 10.000 ευρώ, τότε πρέπει να δημιουργήσει εσύ την κουλτούρα στον ελεύθερο επαγγελματία ότι θα πρέπει, ναι, είναι χαμηλός ο συντελεστής του 9%, πήγαινε, δήλωσε μέχρι 10.000 ευρώ. Σωστά. Όχι να δηλώνονται εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ ή να δηλώνονται ζημιές από πάρα πολλές επιχειρήσεις. Θα υπάρξουν επιχειρήσεις που σαφώς έχουν και ζημιές. Αλλά δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην έχει επικοινωνήσει τόσο χαμηλό συντελεστή. Άρα, πάμε στις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Να πούμε ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να έχουμε τη φορολόγηση με τεκμαρτό εισόδημα. Μάλιστα. Θα έλεγα ότι εδώ ξεκινάμε λοιπόν από την υποβολή των... τι έχουμε. Εδώ έχουμε τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις. Αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο Έλληνες, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους που είναι οι περισσότεροι άνθρωποι. Έχουν τη δυνατότητα λοιπόν να αυτόματα υποβληθεί η δήλωση μέχρι 2 εβδόμου. Εγώ δεν θα πρότεινα να υποβληθεί μια δήλωση αυτόματα. Θα πρέπει να επεξεργαστεί, θα έλεγα, από τον φορολογούμενο, γιατί μπορεί να μην έχει περιλάβει μέσα κάποια δεδομένα και θα είναι καλό να τα δει ο συνταξιούχος και ο μισθωτός. Χρήσιμη προτροπή σας. Μέχρι τις 2 εβδόμου είναι κατάθεση αυτής της φορολογικής δήλωσης και αν παρουσιαστεί κάτι το οποίο το δούμε μετά την υποβολή της δήλωσης, μέχρι 26 εβδόμου, δηλαδή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε τη δήλωση χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόστιμο στην υποβολή της τροποποιητικής. Δύο νέα ψηφιακά αρχεία, έτσι. Δύο νέα ψηφιακά αρχεία. Προστίθεται εδώ και ένας QR code για το φόρο. Θα βλέπει πλέον ο φορολογούμενος, ξεκάθαρα κύριε Παγάνη, με μεγαλύτερη ανάλυση ακριβώς από πού προκύπτει ο φόρος. Και αυτό γίνεται, θα έλεγα, και τη φετινή χρονιά. Γιατί στην εξίσωση εσόδων, εξόδων και λοιπόν εισοδημάτων που μπορεί να δηλώνεται, μπαίνει και το τεκμαρτό εισόδημα. Μάλιστα. Άρα θα έχει πλήρως την εικόνα ο φορολογούμενος, γιατί, παράδειγμα, φορολογείται με το τεκμαρτό εισόδημα. Και εκεί μπαίνει και ένας QR code για την πράξη προσδιορισμού του φόρου, έτσι ώστε να γίνεται πιο άμεσα η πληρωμή του φόρου. Αυτά τα ψηφιακά αρχεία θα τα δούμε μετά τις 13 Πέμπτου. Δηλαδή, τώρα αυτή τη βδομάδα έρχεται που μας έρχεται, προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα δούμε και κάποια επιπλέον αρχεία. Και άλλα θα δούμε εδώ πέρα μετά, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα 15 Πέμπτου. Ενημέρωση για τις μεταβολές μέσω email, MyAdef. Προσέξτε να δείτε ποιο ήταν το πρόβλημα μέχρι σήμερα. Επειδή πάρα πολλοί φορείς του δημοσίου ή ακόμη και οι τράπεζες, δηλαδή όλοι αυτοί που ρίχνουν στοιχεία μέσα στη φορολογική δήλωση, δεν έχουν προλάβει να ρίξουν όλα τα δεδομένα. Μάλιστα. Ή μπορεί να προκύψουν κάποιες καινούργιες εκαθαρίσεις. Απλά θα κάνει το σωστό και αυτονόητο η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Τι είναι αυτό? Ότι κάθε φορά που θα υπάρχει μια τροποποίηση στη φορολογική δήλωση, θα σου δίνει τη δυνατότητα μέσω email να σου λέει, έχει τροποποιηθεί σε ένα κομμάτι η δήλωσή σου. Μπες και ξαναδές την, ή αν πρέπει να γίνει κάποια τροποποίηση, και θα είναι καλό να μην τη φοβούνται οι Έλληνες φορολογούμενοι τροποποίηση. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Κάποιο εισόδημα να μπαίνει μέσα κανονικά να το δηλώνει. Βέβαια, ο IBAN σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι δηλωμένος. Θα πει πολλοί κόσμος, μα δεν τον έχουμε τον IBAN. Ο IBAN πρέπει να είναι δηλωμένος μέσα στην πύλη της ΑΔΕ, έτσι ώστε εκεί να είναι το κομμάτι να παίρνει απευθείας την επιστροφή του ο φορολογούμενος. Κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται. Για πάμε τώρα να δούμε. Τώρα, υπάρχουν δύο νέοι κωδικοί. Πολιτικούς. Υπάρχει ο 045 και ο 046, 47, 48. Αφορά τα τεκμαρτά εισοδήματα. Είναι καθαρά οι δύο κωδικοί για τους οποίους υπάρχει μία μείωση όταν προκύπτει τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης. Αφορά ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, καφενεία, οικισμούς, κάτι το κάτω από 500 ευρώ όσοι άσκησαν δραστηριότητα μέσα στο 2023. Και μείωση του 50% σε περίπτωση που αφορά πολύτεκνους, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα τέκνα, περιπτώσεις δηλαδή που μειώνεται το εισόδημα όταν φορολογούμαστε με τεκμαρτό εισόδημα. Εκμεταλλευτές ταξίδιων ποσοστό ιδιοκτησίας κάτω από το 25%, μόνιμους κατοίκους οικισμών μέχρι 500 κατοίκους ή νησιών μέχρι 3.000 κατοίκους. Mm-hmm. Όλα αυτά τα δεδομένα απλά θα πρέπει να τα επεξεργαστούν
πούμε, υπάρχει ένας πολύ χρήσιμος πίνακας, ο πίνακας 2 στη φορολογική δήλωση, που απλά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να λένε παράδειγμα στους λογιστές τους, ή όταν την κάνουν μόνοι τους, είναι ένας πίνακας που πρέπει να τον επεξεργάζονται κουτάκι-κουτάκι, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν τις φορολογικές μειώσεις. Έχει κυρίως σχέση με φορολογικές μειώσεις. Εδώ τώρα, εδώ θα δούμε και προσυμπληρωμένο αυτό για το οποίο έγινε πάρα πολύ κουβέντα το προηγούμενο διάστημα, είναι η κωδική 405-406. Θα δει ο φορολογούμενος προσυμπληρωμένο το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Και εδώ βέβαια θα πρέπει να μπούμε να επεξεργαστούμε, γιατί ίσως να έχουμε κάτι από τα στοιχεία που έχει προσδιοριστεί το εισόδημα, ίσως να θέλουμε να το αμφισβητήσουμε. Τους κωδικούς 443-444 συμπληρώνει ο φορολογούμενος εφόσον αμφισβητήσει το παραπάνω ποσό πέρα των αντικειμενικών λόγων. Φέτος, επειδή φορολογούμαστε με το τεκμαρτό εισόδημα, υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες αμφισβήτησης. Είναι τα αντικειμενικά κριτήρια. Κάποιοι οι οποίοι μπορεί να απήχαν από το εισόδημά τους ή είχαν άλλους προσωπικούς λόγους, είτε υγείας ή οτιδήποτε άλλο, μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα και 60 ημέρες μετά την φορολογική δήλωση να υποβάλουν και την ένστασή του, αν αμφισβητούν το τεκμαρτό τρόπο εισοδήματος και αν θα πρέπει να φορολογηθούν με τα πραγματικά δεδομένα που λένε οι φορολογικές δηλώσεις. Και κύριε Παγάνη, πάρα πολλοί κόσμος, να ξέρετε ότι θα επιλέξει, ακόμη και αν υπάρχει ο φόβος του ελέγχου, θα επιλέξει να πάει να αμφισβητήσει το τεκμαρτό τρόπο εισοδήματος για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες στη χώρα μας και γυναίκες, το γνωρίζει και η Μαργαρίτα αυτό μέσα από τη δουλειά που κάνει, που δεν άσκησαν το επάγγελμά τους για διάφορους λόγους ή που βασίστηκαν πάρα πολύ στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, κάτι το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος. Θα έλεγα ότι γενικά πάντα η φορολογική δήλωση, επειδή έχει τον χαρακτήρα συνολικά όλης της δήλωσης των εισοδημάτων του Έλληνα φορολογούμενου, θα πρέπει να δίνεται προσοχή. Όποιος μπορεί να τη συμπληρώσει μόνο του, εγώ τον προτρέπω να το κάνει, αλλά όποιος έχει κάτι παραπάνω που πρέπει να δει με το λογιστή φοροτεχνικό του, θα πρέπει να επιλέξει αυτή την δίωδο. Χωρίς εσάς δεν μπορούμε. Ούτε εννοώ, δεν μπορούμε χωρίς τους φοροτεχνικούς και τους εργατολόγους. Μας ήσασταν αγκαίοι πλέον. Τουλάχιστον σε επίπεδο συμβουλευτικό. Όχι διεκπαιρεωτικό. Ακριβώς. Λέει διεκπαιρεωτικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας είχαμε σήμερα το πρωί.